Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ένας πρώην νεολαίος τώρα, ηλικιακά, σας καλωσορίζει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγητής. Ένα φεστιβάλ που έχει κλείσει 50 χρόνια. Παρότι όμως πενιντάρισε, όπως λέμε, συνεχίζει κάθε χρονιά να είναι νέο, να είναι σύγχρονο και ανατρεπτικό. Ένα δείγμα του σύγχρονου και του ανατρεπτικού είναι και εδώ ο χώρος που μας φιλοξενεί. Φέτο πρώτη φορά το ονομάσαμε χώρο για τους φαντάρους και τους αξιωματικούς που είναι ενάντια στον πόλεμο. Ενάντια στον πόλεμο, όχι γενικός και αορίστος, συγκεκριμένους πολέμους που μας στέλνουν συναδέλφους και τα στρατευμένα μας νιάτα, εκτός συνόρων, για το εθνικό συμφέρον λέει. Το συμφέρον δηλαδή των εφοπλιστών, των μεγάλων επιχειρηματιών και όχι του λαού. Αντίθετη με τον πόλεμο, είπαμε, αντίθετη με τους υπεριαλιστικούς, να το πούμε καθαρά, πολέμους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε τυχόν άλλου υπεριαλιστή. Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι κυβερνήσεις δεν έχουν το Θεό τους, όπως λέμε. Το λέμε καθαρά, δεν έχουν κανένα δισταγμό να στείλουν τους συντρόφους, τους συναδέλφους, εν ενεργεία και τα στρατευμένα παιδιά, να χύσουν το ίδιο τους το αίμα για αυτό το εθνικό συμφέρον. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πριν ένα χρόνο είχε πει ότι διατίθεται να στείλει τις ενόπλες δυνάμεις στον Ινδικό και στον Ειρηνικό. Το είπε τον Αύγουστο πέρυσι. Το Μάρτι αρχίσαν οι φρεγάτες να κατηφορίζουν προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπως το ξέρετε. Τους δώσανε και ένα ξεροκόμματο εκεί στα πληρώματα για να κλείσουν τα στόματα. Τα στόματα δεν κλείσανε. Είχαμε και παρατήσεις. Είχαμε και ευρωτερές δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματικών ενάντια στον πόλεμο. Και πολύ ενόχλησε το σύστημα. Οι τοποθετήσεις αυτές πολύ ενόχλησαν το σύστημα. Όλοι τους αυτοί που τοποθετήθηκαν απέναντι στον πόλεμο, φαντάροι, αξιωματικοί, κράτησαν και συνεχίζουν να κρατούν μια παλικαρίσια στάση και δικαιωματικά αναγορεύτηκαν σε αληθινά παραδείγματα αγωνιστικότητας. Είναι παραδείγματα αγωνιστικότητας. Ορισμένοι από αυτούς είναι εδώ μαζί μας και τους φύγουμε δυνατά το χέρι. Είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε τέτοια άτομα, τέτοιους ανθρώπους μαζί μας, κοντά μας. Είμαστε περήφανοι και για αρκετούς συντρόφους που θα ήταν μαζί μας σήμερα, αλλά η ζωή τους έχει στείλει αλλού. Και αυτούς τους θυμόμαστε. Έχουμε τα παιδιά τους εδώ, τον Νίκο τον Τζοβλά, τον Αντώνη τον Καχαρά, τον Αριστίδη τον Γιαννόπουλο και τον Γιώργο τον Ροίδη που μας άφησε τελευταία. Καλώς ευρεθήκαμε λοιπόν στον χώρο των φαντάρων για αξιωματικών ενάντια στον πόλεμο. Καλωσορίζουμε και τον πανταχού παρόντα σύντροφο Γενικό Γραμματέα, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα.